Η κατεύθυνση του Χαρκόβου γίνεται μία από τι προτεραιότητε για τι ένοπλε δυνάμει μα σε σχέση με το βομβαρδισμό του εδάφου τη περιοχή Μπέλγκοροντ. Αυτό συνδέεται όχι μόνο με απόπειρε επίθεση στο έδαφο μα, με τη βοήθεια πυροβολικού, ντρόουν επίθεση και στρατιωτική αεροπορία. Αναφέρει σε ανάλυση του ο Βλαντιμίρ Γερανόσιαν, ειδικό του Γραφείου Στρατιωτική Πολιτική Ανάλυση. Σήμερα, μια ορισμένη ανησυχία προκαλεί εμφάνιση στι ένοπλε δυνάμει των ενόπλων δυνάμεων πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων του MLRS Highmarks και των αναλόγων του με εκτοξευτέ για έξι οδηγού. Αυτά τα συγκροτήματα έπληξαν 70 χιλιόμετρα με ακαθοδηγούμενα βλήματα με κυκλική πιθανή απόκληση 150 με 200 μέτρα, συνεχίζει και συμπληρώνει. Όλες οι δηλώσεις Ουκρανών για τα υψηλής ακρίβειας HIMARS δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ειδικά όσο αφορά την τακτική Shotten Scout». Η Ουκρανία δεν διαθέτει ακόμη επιχειρησιακούς τακτικούς πυράβλους MGM-140 ATACMs. Παρά τι αποποιήσει του Πενταγώνου ότι ακόμη κι αν παραδοθούν, η Ουκρανία δεν θα τα χρησιμοποιήσει στο έδαφο τη Ρωσία, κανεί στη Μόσχα δεν πιστεύει τι δηλώσει τη Δύση που αποποιούνται την ευθύνη για ενέργειε τρίτων. Και παρόλο που οι ίδιοι Αμερικανοί δεν έχουν περισσότερα από μερικέ εκατοντάδε βλήματα υψηλή ακρίβεια και ακριβά MGM-140, κανεί σήμερα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα εμφανιστούν στη διάθεση των Ουκρανικών τμήματων πυράβλων στο εγγύ Εργαζόμαστε για την αντιμετώπιση πιθανών παραδόσεων πυράβλων MGM 140. Οι δυνάμει αεράμινα είναι πολύ πιθανό να του καταρρύψουν τόσο κατά την πορεία όσο και όταν πλησιάζουν. Για να γίνει αυτό, υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο αποδεδειγμένων εργαλείων. Θα πρέπει επίση να ληφθεί υπόψη ότι η ακρίβεια αυτών των βλημάτων είναι μέση. Το ελάχιστο CEP είναι 100 μέτρα. Ω εκ τούτου, η πιθανότητα να χτυπηθεί ένα αστικό αντικείμενο είναι υψηλή, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό είναι μια πραγματική ουσιαστική απειλή για τον πληθυσμό και ότι δεν μπορεί να επιτραπεί σε καμία περίπτωση. Ταυτόχρονα, το GUR δεν αφαίρεσε τι τιμωρητικέ λειτουργίε του αποσπάσματο, αλλά οι εξορμήσει αναγνώριση και δολιοφθορά γίνονται πλέον οι κύριε για του κακοποιού. Συνοριακά φυλάκια και εγκαταστάσει στο έδαφο τη περιοχή Μπέλκορον κηρύχθηκαν στόχο, καταλήγει ο αναλυτή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.